και ξεφυλίζουμε τα περιοδικά. Συγκεκριμένα κρατάω το OK στα χέρια μου, όπου έχει φωτογραφηθεί η Αγγελική Ηλιάδη. Η Αγγελική, η οποία απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις, είχε δηλώσει ότι έχει χωρίσει. Στην Ελεόνορα Μελέτη είχε εκφράσει ένα μικρό παράπονο για το πώς έχει σταθεί ο Σάββας απέναντι στα παιδιά. Μετά προσπάθησε λίγο να γλυκάνει και να στρογγυλέψει αυτές τις δηλώσεις και να πει ότι είναι ένας πολύ άξιος πατέρας. Μετά ήρθε εδώ και τραγούδισε σε εμάς πάρα πολύ. Και περάσαμε τέλεια να τα λέμε και αυτά. Όμορφη πάντα και μετά και πριν και στη διάρκεια όλη. Και οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν. Πάμε όμως να διαβάσουμε αυτό το επίμαχο έτσι, κομμάτι της συνέντευξης. Λέει, ρωτάω γιατί είχε γραφτεί ότι στο παρελθόν είχατε χωρίσει, αλλά τελικά τα ξαναβρήκατε. Ρωτάει δηλαδή ο δημοσιογράφος αν όντως έχουν χωρίσει. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τα διάβαζα κι εγώ αυτά τα δημοσιεύματα που μας ήθελαν κάθε λίγο και λιγάκι να χωρίζουμε. Αλλά δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Δεν κρύβομαι. Ούτε έχω πει ποτέ ψέματα για την προσωπική μου ζωή. Γι' αυτό και όταν χωρίσαμε το Σάββα, το είπα κιόλας. Πότε χωρίσατε? Δεν πάει πολύ καιρός, είναι περίπου 2 μήνες. Θα σε ενοχλήσει αν ο Σάββας προχωρεί στη ζωή του με κάποια άλλη γυναίκα? Όχι βέβαια, είναι πολύ φυσιολογικό. Πώς αντέδρασες όταν διάβασες τα δημοσιεύματα που ήθελαν το Σάββα να έχει δεσμό με τη Βίκυ Κάβουρα? Δεν αντέδρασα ιδιαίτερα γιατί το γνώριζα εδώ και αρκετούς μήνες ότι είχαν σχέση. Αφού λες ότι χωρίσατε πριν από 2 μήνες. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ουσιαστικά η Αγγελική Ηλιάδη αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρξε μια παράλληλη σχέση, όπως είχε γραφτεί και αρχικά σε ένα δημοσίευμα που είχε παρουσιάσει αυτή τη σχέση. Το λέει ξεκάθαρα. Το λέει, εντάξει. Ότι μιας και εκείνη λέει χωρίσανε, Ναι. Την οποία σχέση και γνώριζε. Παιδιά, μην μου μιλάτε. Όταν μιλάω, γιατί χάνω τα λόγια μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ουσιαστικά η Αγγελική Ηλιάδη παραδέχεται ότι έχει χωρίσει. Λέει ότι δεν ισχύουν οι φήμες που τους ήθελαν κάθε λίγο και λίγο λιγάκι να χωρίζουν. Λέει ότι γνώριζε για αυτή τη σχέση, ωστόσο προφανώς στο μυαλό της υπήρχε παράλληλα. Εμείς δεν σταθούμε στο ότι η Βίκυ Κάβουρα κατηγορηματικά. Όχι, όχι, όχι. Όλες οι γυναίκες έκανε υπομονή, μπας και τελειώσει αυτό και ήταν μια. Πώς θα το πω. Καλά, δεν το κάνουν όλες οι γυναίκες. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες, μόλις το μαθαίνουν χωρίζουν, δεν κάθονται. Γιατί καλά, αυτές είναι. Έχω ένα πολύ καλό ψυχίατρο. Πηγαίνω μετά την εκπομπή. Καλά, τώρα τι είναι αυτό που λες? Δηλαδή ότι μια γυναίκα θα ενημερωθεί για μια παράλληλη σχέση και θα πρέπει να κάνει το σταυρό και να κάνει ένα τέτοια. Γυρίσει πίσω και το μετανιώσει. Ότι με το που μάθετε ότι λίγο. Εγώ προσωπικά, ναι. Εγώ προσωπικά. Ο καθένας μου λέει για τον εαυτό. Παιδιά, θα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα και α μείνουμε αρχικά. Στα γεγονότα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Γιατί ούτε στη σχέση είμαστε, ούτε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η Αγγελική Ηλιάδη λέει ότι εμείς χωρίσαμε πριν από 2 μήνες και ήξερα ότι αυτή η σχέση υπήρχε πολύ καιρό. Άρα υπονοεί ότι υπήρχε παράλληλα και το γνώριζε. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα της Αγγελικής Ηλιάδη που κανείς δεν τα αμφισβητεί. Έχουμε ακούσει και την άποψη της Βίκυ Κάβουρα. Και επειδή εγώ προσωπικά τυχάνει να είμαι πολύ κοντά στο στενό κύκλο του ποδοσφαιριστή και να γνωρίζω και το Σάββα και προσωπικά, αυτό που ξέρω και αυτό που μου έχει μεταφέρει, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς γίνεται, είναι το ότι δεν έχει που χωρίσανε 2 μήνες, έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Απλά μέσα στους τελευταίους μήνες και στον τελευταίο καιρό είχαν απλά βρεθεί 1-2 φορές προφανώς για να μιλήσουν ή για να λύσουν τα θέματα τους, δεν ξέρω. Αυτό ισχυρίζεται ότι έχουν χωρίσει πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν των 2 μηνών. Άρα ότι είναι χώρια πολύ περισσότερο καιρό από τους 2 μήνες που έχει στο μυαλό της η Αγγελική. Ίσως παιδιά τελικά, επειδή είναι και μια σχέση με απόσταση που εκ των πραγμάτων δημιουργεί λίγο θεματάκια. Είμαστε, έτσι, ναι, ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, στο πώς είσαι, στο αν είσαι, στο αν δεν είσαι. Μήπως τελικά ο χωρισμός για την πλευρά του ενός επήλθε πολύ νωρίτερα από ότι για την πλευρά του άλλου. Δηλαδή, μήπως. Εσύ το βρίσκεις τώρα αυτό φυσιολογικό. Πρέπει, Δημήτρη μου, όταν ο ένας μένει στην Ελλάδα και ο άλλος μένει στο εξωτερικό, μπορεί εσύ να ελπίζεις ότι δεν έχεις χωρίσει ή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που θα το ξεπεράσεις? Μιλάς με τον άλλο, συγγνώμη, χωρίσαμε. Παιδιά, πολλές φορές νομίζεις ότι ίσως και ο χρόνος να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Δίνεις λίγο χρόνο στη σχέση και λες λίγο να το ξανασκεφτούμε, λίγο να δούμε, λίγο να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό τραβάνε δράματα οι άνθρωποι. Προσπαθείς να ξανακάνεις κάτι, προφανώς γιατί υπάρχουν και παιδάκια και μια οικογένεια. Προσπαθείς και βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει και τελικά επιλέγεις να χωρίσεις. Γιατί όμως δίνουν συνεντεύξεις. Ή τέλος πάντων και ο Σάββας με κάποιο τρόπο έχει μιλήσει μέσω του κύκλου του κτλ. Ενώ υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις, βέβαια, παιδιά. Δηλαδή, ο Σάββας λέει είχαμε χωρίσει περισσότερο καιρό από 2 μήνες. Η Ηλιάδη λέει μόλις 2 μήνες. Η Ηλιάδη λέει μας χώρισε. Μετά λέει η Ηλιάδη, μας χώρισε η απόσταση. Ναι. Και από την άλλη λέει ήθελε ο Σάββας να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά. Στη μελέτη είχε πει άλλα. Έχει μια παράλληλη σχέση με μια επίσης επώνυμη κοπέλα. Μάλιστα. Ενώ έχει μια οικογένεια με μια άλλη επώνυμη κοπέλα και μεγαλώνετε μαζί 2 παιδιά, ας πούμε. Mm-hmm. Και θα παράλληλα ότι, μένεις και αλλού. Θα πεις ότι είχα παράλληλη σχέση. Θα πεις όχι, είχαμε χωρίσει, δεν το κατάλαβε απλά.
Όλοι οι άντρες αυτό θα λέγανε. Δημήτρη... Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό να πεις είναι καλέ εμείς. Είχαμε χωρίσει. Αυτό δεν κατάλαβε. Δημήτρη μου, σε κάθε χωρισμό πάντα υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος. Δηλαδή, αν ρωτήσεις μια γυναίκα γιατί χωρίσατε και τι συνέβη, θα σου πει ένα τελείως διαφορετικό σενάριο που θα το πιστεύει κιόλας ότι είναι η πραγματικότητα από το σενάριο που θα ακούσω από την άλλη πλευρά. Να μάθουμε όμως να διαβάζουμε τα δύο φύλλα. Ναι, το πρώτο που θα πει ένας άντρας που έχει κάνει την κουτσουκέλα είναι δεν το έκανα. Ναι, ή δεν κατάλαβες ότι χωρίσαμε. Ναι, καλά. Η αλήθεια, παιδιά, πάντοτε βρίσκεται κάπου στη μέση. Έτσι, δηλαδή, ναι, μεν ο ένας λέει τα δικά του γιατί έτσι τα βιώνει, ο άλλος λέει τα δικά του γιατί έτσι τα βιώνει και συνήθως η αλήθεια είναι στη μέση. Σημασία, ξέρετε τι έχει. Ότι είναι δύο υγιέστατα όμορφα παιδιά, πετυχημένα. Η Ηλιάδη έχει και τα δύο της όμορφα παιδάκια. Όμορφα παιδιά, εννοούσα και το Σάβα και την Αγγελική. Έχασε το με τρία είναι. Και είναι τρία. Και η Βίκη. Εντάξει, παιδιά, η Βίκη αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, είναι τώρα μιλάμε για το που δεν κολακεύεται από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί στο ευρύ κοινό βγαίνει ως η πέτρα του σκανδάλου, ως η τύπησα που δεν ενδιαφερόταν για την ευτυχία μιας οικογένειας και την ευημερία της και μπήκε στη μέση να τους χωρίσει. Σωστό. Και αν με ρωτάς, είναι βαθιά πρόσωπο. Αυτό θέλω να πω, αυτό το κορίτσι βγαίνει... Κάνει κάποιος ένας παντρεμένος, οτιδήποτε. Κάνει μια σχέση με κάποια και λέει: έχω χωρίσει ή χωρίζω. Ναι, αλλά είναι ένας παντρεμένος που μένει στην Άνω Μαγουλίτσα και δεν έχει δει ποτέ τη γυναίκα του. Yeah. Εδώ μιλάμε για ένα επώνυμο ζευγάρι που θα το είχαμε διαβάσει αν χώρισαν. Γιατί είναι απαραίτητο. Καλά, διάβασα λίγο και λιγάκι δημοσιεύματα ότι χώριζαν. Και αν με ρωτάς, επειδή η Βίκη ξέρω ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ από όλη αυτή την κουβέντα και δικαίως, ότι όντως μπορεί το κορίτσι να νόμιζε ότι έχει χωρίσει ο άνθρωπος με τον οποίο έβγαινε. Όπως... Καλά, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν και ελεύθεροι, θέλω να σας πω, κορίτσια. Καλά, υποτίθεται ένας άνθρωπος χωρισμένος ελεύθερος είναι. Εγώ πάντως νομίζω. Ο έρωτας είναι τυφλός, Δημήτρη. Προσπαθήσανε τα παιδιά και δώσανε πολλές φορές ευκαιρίες σε αυτή τη σχέση και προφανώς είδαν ότι δεν μπορούν να είναι μαζί. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή γνώριζα εγώ και από την περίπτωση. Και νομίζω ότι αν δεν ήταν η Βίκη, εφόσον υπήρχαν προβλήματα στη σκέψη, στην σχέση του, θα ήταν κάποια άλλη. Καλά, δηλαδή, άπαξ και ξεκινάνε τα προβλήματα, τελείωσε μετά. Εντάξει, το ότι έχει ένα παιδί, α πούμε, με μια γυναίκα, απαραίτητα αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και σαν παντρεμένο, είσαι σωστό απέναντι στο παιδί σου. Στη σχέση με καλά, ιδανικά όταν κάνεις ένα δηλαδή, παιδί. Δηλαδή δεν είναι ωραίο για το Σάββα τώρα πατέρα, να λένε ότι ήταν και με τις δύο μαζί και παράλληλα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά. Είσαι ένα από τις μοντερνιές, γιατί. Όταν δημιουργείς οικογένεια, το ιδανικό σενάριο είναι να είσαι με την οικογένειά σου, όχι απλά σαν παντρεμένος επειδή είσαι στα χαρτιά, αλλά σαν προστάτης της οικογένειας, σαν αρχηγός της οικογένειας. Σαν ότι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Σαν πατέρα, σαν σύζυγο, σαν άντρα, ξέρω εγώ. Πρέπει να δούμε να μιλήσει και Βίκη Κάβουρα όμως τώρα, παιδιά, γιατί είναι. Το πρόσωπο που είναι στην πιο δύσκολη θέση τώρα. Γιατί να βγει. Δεν την νομίζω ανέφερα. Ότι η Βίκη με τον τρόπο της βγήκε και απάντησε και είπε ότι παιδιά σε καμία περίπτωση δεν έχω υπάρξει τρίτο πρόσωπο. Είχε κάνει ένα post τι στα είπε. Social media της. Ότι σε καμία περίπτωση δεν έχω υπάρξει τρίτο πρόσωπο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι παντρεμένο. Και ότι δεν θα το έκανε ποτέ σε μια οικογένεια. Εμείς οφείλουμε να το δεχτούμε. Δηλαδή λένε όλοι ψέματα, τα είχανε. Παιδί μου, αν της είχε πει ότι είναι χωρισμένη. Τι είναι, δεν μπήκε σε